Ενθαρρυντικές ήταν οι δεσμεύσεις των παγκόσμιων ηγετών για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής στη διεθνή διάσκεψη που διοργάνωσε ο ΟΗΕ στην έδρα του στη Νέα Υόρκη. Πρώτη η Κίνα, ο μεγαλύτερος ρυπαντής του κόσμου, δεσμεύτηκε για μείωση των εκπομπών του διοξιδίου του άνθρακα έως το 2020, ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες υποσχέθηκαν να ηγηθούν τις διεθνούς προσπάθειες για μια δεσμευτική συμφωνία του 2015 στο Παρίσι. Είχε προηγηθεί έκκληση του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ, Μπαν Κι Μουν, προς τους παγκόσμιους ηγέτες να εισακουστούν οι φωνές των χιλιάδων διαδηλωτών σε 159 χώρες του κόσμου που απέτησαν άμεση δράση για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. In cities around the world, hundreds of thousands of people called for action. They demanded that leaders lead. That is why we are here today. We are not here to talk. We are here to make history. Today, thank you for your leadership. Thank you. Το αίτημα για άμεση δράση για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής φαίνεται πως έλαβαν πρώτοι οι παγκόσμιοι οικονομικοί κολοσσοί. Η Apple, εν ώψη της διάσκεψης για το κλίμα, υποσχέθηκε εκ νέου να μειώσει το περιβαλλοντικό αποτύπωμα των επιχειρήσεών της, να επενδύσει στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και να αποσύρει τις επενδύσεις της από εταιρείες ορυκτών καυσίμων. Αίσθηση προκάλεσε την ίδια ώρα η απόφαση της οικογένειας Rockefeller, η κολοσσία περιουσία της οποίας προήλθε από το πετρέλαιο, να πουλήσει τα περιουσιακά της στοιχεία στη βιομηχανία ορυκτών καυσίμων και να επενδύσει στην καθαρή ενέργεια. Συγκεκριμένα, οι κληρονόμοι των Rockefeller ανακοίνωσαν την πρόθεσή τους να αποεπενδύσουν συνολικά 50 δισεκατομμύρια δολάρια από τα ορυκτά καύσιμα και να τα επενδύσουν σε ανανεώσιμες μορφές ενέργειας. Η απόφαση των Αμερικανών κρίσεων ελήφθη στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας Global Divest Invest, που ξεκίνησε πριν από 3 χρόνια και στην οποία συμμετέχουν περίπου 650 άτομα και 180 ιδρύματα που κατέχουν συνολικά πάνω από 50 δισεκατομμύρια δολάρια σε περιουσιακά στοιχεία, τα οποία δεσμεύονται να αποεπενδύσουν από τα ορυκτά καύσιμα σε μια περίοδο 5 ετών. Ένας από τους υπογράφοντες της πρωτοβουλίας είναι και ο επικεφαλής του Rockefeller Brothers Fund, Stephen Hines, εκ των κληρονόμων του μεγιστάνα του πετρελαίου John Rockefeller. Ο Hines μάλιστα δήλωσε ότι η κίνηση θα ήταν σύμφωνη με τις επιθυμίες του ιδρυτή της δυναστείας. Στην πρωτοβουλία συμμετέχουν και διεθνούς κύρους πανεπιστήμια όπως το Stanford των ΗΠΑ, αλλά και 30 αμερικανικές πόλεις όπως το Seattle αλλά και η Santa Monica. Η Παγκόσμια Τράπεζα παράλληλα ανακοίνωσε ότι 73 χώρες και περισσότερες από 1.000 επιχειρήσεις, ανάμεσά τους οι μεγάλοι όμιλοι Allianz, BlackRock και AXA, στηρίζουν την ιδέα μιας διεθνούς αγοράς άνθρακα στα πρότυπα του συστήματος που ισχύει ήδη στην Ευρώπη, η οποία θα υποχρέωνε τους ρυπαντές να πληρώνουν για τις εκπομπές τους.